Η ερώτηση λοιπόν του κυρίου Πολατίδη έχει ως εξής. Με πόρισμα της υπηρεσίας ειδικών ελέγχων βεβαιώθηκε πρόστιμο στους καλλιεργητές και μεταποιητές βιομηχανικής ντομάτας στο νομό Σερών. Το πόρισμα βασίστηκε σε λανθασμένη ερμηνεία εγγράφου της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Σερών, συμφώνως προς την οποία κάθε παραγωγή κατά στρέμμα άνω των 7 τόνων στο νομό Σερών θεωρείται εικονική. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για άλλους νομούς, τους οποίους οι αγρότες δηλώνουν πολύ μεγαλύτερες στρεμματικές αποδόσεις, αλλά εισπράττουν επιδοτήσεις κανονικά. Με βάση το αυθαίρετο αυτό πόρισμα, έχουν βεβαιωθεί συνολικά πρόστιμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ στις βιομηχανίες, στις ομάδες παραγωγών και σε πάνω από 800 μεμονωμένους αγρότες. Το ποσό αυτό είναι αδύνατο να εισπραχθεί και η επιμονή στην εισπραξή του θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην καταστροφή των κλάδων της βιομηχανικής ντομάτας στον ομό. Η παραγωγή αυτή είναι η πλέον προσοδοφόρος για τους αγρότες και η εγκατάλειψή της θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρήκνωση το διαρκώς μειούμενο εισόδημά τους. Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι με βάση τα ισοζύγια, τα τελικά προϊόντα που τιμολογήθηκαν στις συγκεκριμένες καλλιεργητικές περιόδους συμφωνούν απολύτως με τις ποσότητες ντομάτας που έχουν δηλωθεί. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός, έχει την πολιτική βούληση το Υπουργείο να παρέμβει προκειμένου να άρει την αδικία εις βάρος των παραγωγών του νομού Σερών? Και δεύτερον, έχει γίνει μελέτη των επιπτώσεων που θα έχει στην εθνική οικονομία η διακοπή της παραγωγής βιομηχανικής ντομάτας στο νομό? Στην ερώτηση του κυρίου Πολατίδη θα απαντήσει ο Υφυπουργός κύριος Αχινίδης. Έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, είναι γεγονός ότι στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών Σερών και Βυσαλτίας έχουν καταλογιστεί αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ύψους 925.368 και 337.106 ευρώ. Βάσει αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ελήφθησαν το 2008. Πρόκειται για επιδοτήσεις που είχαν εισπραχθεί για στρεμματικές αποδόσεις που δεν δικαιολογούνταν σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία και εκτιμήσεις τόσο του ΕΛΓΑ όσο και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Σερών. Επιπλέον, ύστερα από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών, δηλαδή της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στις βιομηχανίες μεταποίησης, για τους οποίους έχει συνταχθεί σχετικό πόρισμα, διαπιστώθηκαν εικονικές παραδόσεις ντομάτας από τους παραγωγούς της μεταποιητικής βιομηχανίας του νομού κατά τα έτη 2000 και 2002, έτη κατά τα οποία ίσχυε η προηγούμενη κοινή οργάνωση αγοράς, που συνέδεε την επιδότηση αποκλειστικά με το ύψος της παραγωγής. Στη συνέχεια, η ΕΑΣΕΡΟΝ ετήθηκε τη διενέργεια επανελέγχου, ο οποίος όμως δεν πραγματοποιήθηκε, αφού σύμφωνα με την έκθεση του οικονομικού επιθεωρητή, η μέγιστη στρεμματική απόδοση που δέχθηκε η επιχειρησιακή διεύση ειδικών υποθέσεων της Θεσσαλονίκης στη συνταχθήσα έκθεση ελέγχου είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της μέσης στατιστικής. Η ΕΑΣΕΡΟΝ έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για το θέμα αυτό. Για την περίπτωση της ΕΑΣ Βυσαλτίας, ομάδα τοματοπαραγωγών έχει προσκομίσει στη ΔΟΗ Νιγρήτα στοιχεία που αναφέρονται σε μεγαλύτερες στρεμματικές αποδόσεις, τα οποία θα συνεκτιμηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κύριε συνάδελφε, ειλικρινά δυσκολεύομαι να αντιληφθώ το πνεύμα της ερώτησης. Ζητάτε ούτε λίγο ούτε πολύ να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για ένα θέμα για το οποίο έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Εκκρεμεί άλλωστε η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερών. Με το σκεπτικό ότι σε άλλους νομούς με μεγαλύτερες στρεμματικές αποδόσεις εισπράττονται κανονικά οι επιδοτήσεις. Είναι αυτό επιχείρημα για να ακυρώσουμε στην πράξη το έργο της δικαιοσύνης και να προλάβουμε το έργο της? Εμείς, κύριε συνάδελφε, κινούμαστε σε διαφορετική κατεύθυνση. Γιατί η πρόθεση αυτής της κυβέρνησης, και το έχουμε τονίσει επανειλημμένως, είναι η ανασυγκρότηση και η ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν τις αρχές της διαφάνειας, της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο ερωτών βουλευτής, κύριος Πολατίδης. Προφανώς, κύριε Υπουργέ, ή δεν θέλετε να κατανοήσετε αυτά που γράφω στην ερώτηση, γιατί είμαι βέβαιος ότι κάποια ενημέρωση θα είχατε επί του θέματος. Ή σκοπίμως εδώ πέρα δεν λέτε την αλήθεια. Η 7 τόνη βιομηχανική ντομάτα στο νομό Σερών, το έγγραφο γίνεται μία παρερμηνία, στηρίζεται όλο το πρόστιμο σε μία παρερμηνία ενός εγγράφου και αυτοί που το συνέταξαν και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση λέει ότι αναφερόταν σε μία συγκεκριμένη περιοχή, πολύ μικρή για μία συγκεκριμένη περίοδο και ξαφνικά αυτό το έγγραφο απέκτησε την έννοια ότι έχει εφαρμογή σε όλο το νομό Σερών.
7 τόνοι βιομηχανική ντομάτα είναι στην χειρότερη περίπτωση, είναι μια ελάχιστη ποσότητα και μπορεί ενδεχομένως να είναι και διπλάσια. Αυτό λοιπόν το έγγραφο, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη χρονική και τοπική αξία, ξαφνικά η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων από κάποιους άσχετους προφανώς ανθρώπους, και δικαίως είναι άσχετοι, το πήρανε, το κάνανε εικόνισμα και βάσει αυτού βάλανε τεράστια πρόστιμα. Αυτό που σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ, δεν είναι ότι προσέφυγαν οι θυγόμενοι στην δικαιοσύνη. Αυτό το ξέρω. Το Υπουργείο σας και όλα τα χρόνια διαγράφει συνεχώς πρόστιμα τα οποία είναι αδύνατο να εισπραχθούν. Στον ισολογισμό του κράτους του 2007 έχετε διαγράψει πρόστιμα ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων. Αυτό που ζητάω δεν είναι κάτι καινοφανές. Πρώτον, το πρόστιμο είναι άδικο, δεν στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και σας αναφέρω ότι τα τιμολόγια που έχουν κοπεί στις συγκεκριμένες καλλιεργητικές περιόδους από τα ισοζύγια που έχουν γίνει συμφωνούν. Δηλαδή, πρώτες ύλες συμφωνούν με τιμολογημένα προϊόντα. Αυτό γιατί το αγνοείτε? Γιατί σκοπίμως δεν λαμβάνετε υπόψη σας αυτό το ουσιαστικό στοιχείο? Αν υπήρχαν εικονικές ποσότητες δηλωθήσεις, θα έπρεπε να μην υπάρχουν αντίστοιχες ποσότητες πολυθέντων προϊόντων. Εδώ όμως συμφωνούν. Αυτό γιατί δεν το λαμβάνετε υπόψη? Και εκτός αυτού, η βιομηχανική ντομάτα στην Ελλάδα υπέστη μια τεράστια επίθεση από το κινέζικο κράτος. Επιδοτήθηκαν λοιπόν, έγινε ντάμπινγκ των προϊόντων, ούτως ώστε να σβήσει η βιομηχανική ντομάτα στην Ευρώπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα 32 εργοστάσια που υπήρχαν στην Ελλάδα να έχουν μείνει μόνο 8, εκ των οποίων τα 2 είναι στο νομό Σερών. Όταν αυτή η επίθεση ντάμπινγκ εκ μέρους της Κίνας έχει σταματήσει και όταν η βιομηχανική ντομάτα είναι από τους τομείς που δίνουν το καλύτερο εισόδημα με μεγάλη διαφορά στον χυμαζόμενο αγροτικό τομέα, εσείς έρχεστε να εμείνετε στις τυπικότητες, στις τυπολατρίες και να μην κάνετε αυτό που πρέπει. Σας λέω, επαναλαμβάνω και θα ήθελα μία απάντηση στη δευτερολογία σας. Η βιομηχανική ντομάτα μπορεί να δώσει, εμένοντας την απόφασή σας, κλείνετε έναν τομέα. Είναι αδύνατον αυτά τα πρόστιμα να πληρωθούν. Θα κλείσετε τα εργοστάσια, ενδεχομένως οι αγρότες να πάνε να δανειστούν, να πάρουν καταναλωτικά δάνεια και να πληρώσουν το χρέος. Βέβαια, θα έρθετε εκ των υστέρων και θα πείτε ότι τώρα, εφόσον αναγνωρίζεις το πρόστιμο, τώρα χρωστάς και τον ΦΠΑ. Άρα, κακώς εισέπραξες το ΦΠΑ και θα αρχίσει μια λυσίδα να σέρνονται στις εφορίες οι αγρότες και να πληρώνουν περισσότερα χρήματα. Αλλά εκτός αυτού, θα κλείσει ένας τομέας ο οποίος προσφέρει και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην εθνική οικονομία. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, κύριε Υφυπουργέ, για 3 λεπτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι ο έλεγχος αυτός έγινε μετά από εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έγιναν καταγγελίες από Έλληνες αγρότες. Επομένως, θα έχετε υπόψη ότι υπήρξαν Έλληνες αγρότες, κάνανε καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερωθήκαμε γι' αυτό και μας ζητήθηκε να γίνει σχετικός έλεγχος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο... Σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο βάζετε, βρισκόμαστε σε συζήτηση με την ΙΠΕ για να επανεξετάσουμε πραγματικά τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε αυτό το σημείο δεν θα είχα να προσθέσω κάτι παραπάνω πέρα από αυτό, ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε συζήτηση με την ΙΠΕ για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.